καλαμαράκια και φαγές. Μα τι ωραίο πιάτο πρέπει να είναι. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο πιάτο, όντως. Πολύ μεσογειακό, ελληνικό. Μυστήσιμο. Λοιπόν, θα σου πω πώς το φτιάχνουμε. Πολύ εύκολα. Mm-hmm. Πολύ πιο εύκολα από ό,τι μπορεί να νομίζεις. Λοιπόν, σε λίγο ελαιόλαδο από το ΑΜΕΓΑ, ζεσταίνω το οποίο θα ζεστάνω μέσα στην κατσαρόλα μας. Θα τη γανίσω, ναι, κρεμμύδι, σκορδάκι, λίγο δεν έβαλα πολύ, μην ανησυχείς. μετά θα βάλω μέσα ψημένες φακές, τις χοντρές τις φακές. Θα τα ανακατέψουμε όλα μαζί, θα σβήσουμε με το κόκκινο κρασί, θα βάλουμε αλάτι, πιπέρι, ντομάτα στον τρίφτη. Επίσης θα βάλω και βαλσαμική κρέμα, σίκο, από την Καλαμάτα Παπαδημητρίου. Μην ακούς όμως κρέμα να νομίζεις παχυντικά, είναι πολύ χαμηλή σε θερμίδες και σε λιπαρά και ενίσχυση. Μόνο απλά θα δώσει πολύ ωραία γεύση χωρίς να προσθέσει θερμίδες. Λοιπόν, και τέλος θα ρίξουμε μέσα φύλλα σπανάχη προς το τέλος. Να τα ανακατέψουμε όλα μαζί, να κλείσουμε, να σιγοβράσουμε για περίπου 7-8 λεπτά. Και μεταξύ τα καλαμαράκια, πολύ σημαντικών, είναι από τη ψαραγορά Blue Island, που έχουν κατά μένα το καλύτερο ψάρι, φρέσκο. Θα βρίσκουμε και στις ΑΜΕΓΑ το που λέμε. Βεβαίως, ναι. Λοιπόν, και θα πείτε στο προσωπικό της ψαραγοράς, που είναι πολύ εξυπηρετική, να σας τα καθαρίζουν, να σας τα ετοιμάσουν, να σας τα κόψουν όπως θέλετε για αυτόν το πιάτο. Τέλεια. Έτοιμες οι φακές μας. Λοιπόν, θα τις βάλω εδώ για να σερβίρουμε. Μυρίζει θάλασσα. Καλά, υπέροχο. Πολύ ωραίο φαγητό. Να δείξω λίγο και κρασάτο, βάλε πιπέρι, βάλε και αλάτι. Αγωνιό. Θες να σου βάλω στο πιάτο. Μια πυρούνια. Έλα. Φτάνει. Okay. Λοιπόν, περιμένω να πεις τα σχόλια σου. Νιώθεις την γλυκάδα, έτσι, από την κρέμα σίγου. Τέλεια. Είναι όλα, θάλασσα. Και το σίκο. Υπέροχο μαλακό καλαμαράκι.